Καμίνι που βράζει και σήμερα η Κύπρος, Ανδρέα, όπως έχεις αναφέρει και εσύ. Ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 42 βαθμούς. Εμείς βρισκόμαστε στην περιοχή Ιδαλίου και έχουμε έρθει να δούμε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σε συνθήκες καύσωνα για να μας πούν πώς το αντιμετωπίζουν οι ίδιοι. Όπως έχω πει και πριν, βρισκόμαστε στην περιοχή Ιδαλίου. Η ώρα είναι 11:50 και η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι 38 βαθμοί, συγγνώμη, στην περιοχή που βρισκόμαστε. Δίπλα μου έχω τον κύριο Ζαχαρία Ζαχαρίου, εργολάβο, ο οποίος θα μας πει πώς αντιμετωπίζετε την δύσκολη αυτή μέρα, όπως φαντάζομαι την αντιμετωπίζετε και άλλες φορές, γιατί συνήθως δουλεύετε σε τόσο δύσκολες συνθήκες. Ο κύριο όπλος που έχουμε για τέτοιες μέρες είναι να εξασφαλίζουμε από πιο πριν εργασία μέσα σε εσωτερικούς χώρους, ώστε να αποφύγουμε τον ήλιο αυτές τις ώρες, τις δύσκολες, από τις 10 ως τις 2 περίπου, που είναι πιο δύσκολες ώρες. Άλλο μέτρο που μπορούμε να έχουμε υπόψη μας είναι το άφθονη κατανάλωση νερού. Λοιπόν, ένα άλλο μέτρο είναι σαν τώρα το μεσημέρι που θα κάτσει ο κόσμος να φάει, να μην φάει με μεγάλες ποσότητες φαγητού, γιατί δεν θα φέρνει δυσφορία στον άτομο μετά που θα βγει στον ήλιο. Άλλο μέτρο που μπορούμε να έχουμε για το προσωπικό μας και να το ενημερώνουμε ότι σε τέτοιες ώρες πρέπει να τα προσέχει, είναι να κάνει τακτικά διαλύματα και που μόνο του, και όταν νιώθει ακόμα ότι δεν αισθάνεται καλά ή ότι μπορεί να νιώθει λίζα, αλλά ή κάτι άλλο, να πηγαίνει στη σκιά και σταματά. Μπορούμε να έχουμε μέτρα σαν προστασίας τα τακτικά διαλύματα και να αποφεύγουμε τις τέτοιες ώρες, τις δύσκολες, τις βαριές δουλειές. Σήμερα δηλαδή εσάς, ποιο είναι το πρόγραμμα της μέρας σας? Βασικά είχαμε σκοπό να βγούμε στους εξωτερικούς χώρους να δουλέψουμε, αλλά λόγω της ζέστης αυτές τις ώρες, γύρω στις 10 και μετά, τους δύο τους έστειλα σε άλλη δουλειά να δουλέψουν στο εσωτερικό χώρο και μείναμε εμείς οι άλλοι εδώ για να ασχοληθούμε με τους εσωτερικούς χώρους, ότι υπάρχει ένα σκούπισμα, καμιά μικρό δουλειά, να περάσει η ώρα, να περάσουν και οι δύσκολες θερμοκρασίες αυτές τις μέρες και βλέπουμε. Περιορισμός λοιπόν στους εσωτερικούς χώρους της οικοδομής. Υπάρχουν δηλαδή κάποια συγκεκριμένα μέτρα που εσείς λαμβάνετε υπόψη όλες αυτές τις μέρες όπου είναι ψηλές οι θερμοκρασίες, σωστά? Είναι εξασφάλιση δουλειά στο εσωτερικό χώρο, να εξασφαλίσεις που πιο γρήγορα, που πιο μπροστά, να έχεις κάποιες μέρες που να σε αντέξουν να δουλεύεις μέσα αυτές τις μέρες. Μάλιστα. Όλοι οι ειδικοί συνιστούν κατανάλωση νερού. Αυθονή κατανάλωση νερού και βασικά δροσερό νερό το κυριότερο. Αλλά ούτε και το κεραποφεύγεται και το πολλά πολλά παγωμένο, το οποίο αφού το οργανισμό σου είναι ζεστός, βάζοντας το παγωμένο θα του δημιουργήσει πρόβλημα. Ένα που πρέπει να προσέξουμε, ένα μέτρο όταν δούμε τον καιρό ότι θα ανεβεί η θερμοκρασία, να αποφεύγεται τη νύχτα η κατανάλωση υνοπνεύματος. Δηλαδή αυτό θα επηρεάσει ακόμα πιο πολύ τον οργανισμό σου σε δυσφορία, σε τέτοιες ώρες δύσκολες. Μάλιστα, σας έχει τύχει εσάς προσωπικά κάποια στιγμή να νιώσετε κάποια αναδιαθεσία λόγω της υπερβολικής θερμοκρασίας? Συγκεκριμένα εδώ στην περιοχή, αυτό στο σπίτι, ήταν πέρσι το καλοκαίρι που ξεκινήσαμε. Είχαμε σκάψει του στίχου αντιστήριξη και θέλαμε να κάνουμε τον πετόν κάτω. Αντιλαμβάνεσαι, είμαστε γύρω στα 2,5 με 3 μέτρα κάτω από τη γη. Ήταν μια δυσφορία που πλευρά αέρα. Δεν υπήρχε τίποτε αέρα. Και εκεί αυτό μου είχαν τι στήσει μου για αποφάση. Πώς το αντιμετωπίσατε? Ευτυχώς είχα το λάστιχο κοντά μου νερού και έκανα μπάνιο το λάστιχο. Με το λάστιχο. Ήταν η μόνη λύση για να... Ναι, έπιασε σκιά αμέσως. Εντάξει, 5-6 λεπτά, 10 λεπτά, επανήλθα. Μάλιστα. Είναι δύσκολες συνθήκες, το αντιμετωπίζετε με τον καλύτερο τρόπο όπως βλέπουμε. Ποιες είναι οι δικές σας συμβολές σε άλλους εργολάβους που... Αυτό που είπα, ότι αποφεύγονται οι βαριές δουλειές. Το άλλο, το τακτικά διαλύματα, ένα πολλά πολλά αποτελεσματικό μέτρο. Γιατί φαντάζεσαι τώρα ένα από τα άτομα τα οποία δικό σου άτομο δουλεύει κοντά σου, που τον νιώθει σαν οικογένειά σου, να πάθει μια ηλεκτρομηξία λόγω της ζέστης. Αυτό νερό κυρίως. Μάλιστα. Ένας εργολάβος ευσυνείδητος θα
πω εγώ εδώ, Ανδρέα. Ο κύριος Ζαχαρίας Ζαχαρίου, εργολάβος εδώ της οικοδομής. Όπως βλέπουμε, παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για τους εργαζόμενους του. Η θερμική καταπώνηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην υγεία των εργαζομένων. Επομένως, καλό θα ήταν όλοι να ακολουθήσουν το παράδειγμα του κύριου Ζαχαρίου και να έχουν τους εργαζόμενους τους στις κατάλληλες συνθήκες εργασίας. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πιο ωραίο ρεπορτάζ της ημέρας σήμερα, δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται σε τέτοιες συνθήκες και χρειάζεται προσοχή για να αποφευθούν δυσάρεστες καταστάσεις.